Πάμε στη Θάλια Ζαγναφέρη στη Θεσσαλονίκη. Θάλια. Καλησπέρα και πάλι από το Λευκό Πύργο, που χιλιάδες Θεσσαλονικείς έχουν κατακλείσει τη γύρω περιοχή, γύρω το Λευκό Πύργο και τους δρόμους, κρατούν πλακάτ με συνθήματα κατά της λιτότητας και των μνημονίων, υπέρ της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Βλέπουμε ότι έχουν βάλει και πάνω στο Λευκό Πύργο με προτζέκτορα μηνύματα, προβάλλονται μηνύματα με κεντρικό το Give Greece a Chance, το οποίο είναι και ο βασικός άξονας της σημερινής, του σημερινού συλλαλητηρίου. Βλέπουμε εδώ πέρα τον κόσμο, ο οποίος έχει συγκεντρωθεί, έχουν κατακλείσει όλη την περιοχή. Συνεχώς έρχονται κι άλλοι Θεσσαλονικείς για να δώσουν το παρόν και να ενώσουν τις φωνές τους μαζί με αυτές που ακούγονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ελλάδα, και υποστηρίζουν έμπρακτα τον αγώνα του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης. Άνθρωποι που έχουν ο καθένας τον καημό του, το πρόβλημά του. Πολλοί από όσους έχουν έρθει εδώ έχουν χάσει τις δουλειές τους. Οι περισσότεροι δεν προσπαθούν να ζήσουν, αλλά να επιβιώσουν πλέον. Κάθε οικογένεια κουβαλάει στις πλάτες της το χρέος του στεγαστικού, του αυτοκινήτου ή των πιστωτικών καρτών. Οικονομικά βάρη που δεν τους επιτρέπουν να πάρουν ανάσα. Γι' αυτό ήρθαν εδώ, για να πάρουν μια ανάσα αξιοπρέπειας. Δώσε στην Ελλάδα λοιπόν μια ευκαιρία. Το μήνυμα στο αυριανό Eurogroup. Το κεντρικό σύνθημα λοιπόν, δώσε στην Ελλάδα μια ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας δώσει το κλίμα. Η πλατεία, όπως όλοι περίμεναν, γέμισε, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 3.000 άνθρωποι ήρθαν και σήμερα για να διαδηλώσουν υπέρ του διαπραγματευτικού αγώνα της κυβέρνησης. Κρατούν πανό με τα συνθήματα «Τέρμα στη λιτότητα και στην ανεργία», «Η Ελλάδα δεν είναι απικία» και «Όχι στα τελεσίγραφα, να προετοιμαστούμε για τη ρήξη». Οι γεμάτες πλατείες είναι το καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί, είπε απόψε για άλλη μια φορά και η Πάτρα. Όπως σας είπα, έχουν και στην προηγούμενη σύνδεσή μας έχουν έρθει άνθρωποι όλων των ηλικιών, εκπρόσωποι φορέων, κομμάτων, λαϊκών συνελεύσεων, προκειμένου να βρεθούν για άλλη μια φορά. Είναι κάτι πρωτότυπο για την Αχαϊκή Πρωτεύουσα να συγκεντρώνεται τόσο πολλοί κόσμος για μια ειρηνική διαδήλωση υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης. Μαριάννα. Αθανασία, σε ευχαριστώ. Και από την Πάτρα να πάμε στην πλατεία του Συντάγματος και στη Μαρίνα Παπαδάκη. Μαρίνα. Μαριάννα, δυναμικός ο παλμός εδώ, ο κόσμος σειραίει συνεχώς, δεκάδες χιλιάδες πολίτες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι κρατούν ελληνικές σημαίες στα χέρια, όλοι δηλώνουν αισιόδοξοι, ένα κλίμα ελπίδας και εφορίας, καθώς βλέπουν, όπως μας λένε, ότι μπορούμε για πρώτη φορά μετά από καιρό να διεκδικήσουμε τη μοίρα μας. Την παράσταση εδώ, να πούμε ότι νωρίτερα έκλεψε ένα θεατρικό δρόμενο, καθώς δεδομένου ότι έχουμε και απόκριες, το οποίο παρουσίασε την Άγγελα Μέρκελ και τον Σόιμπλε, οι οποίοι είχαν ξανά την τιμητική τους να φορούν, παρουσιάζονται με μάσκες και ενέσεις λιτότητας, ένα αεροπλάνο στο οποίο είναι δεμένη η Ελλάδα με ένα σχοινί που κουβαλάει ένα σακί με ευρώ και συμβολίζει το χρέος. Βλέπουμε τώρα τις εικόνες αυτές, Μαρίνα. Και τον Αλέξη Τσίπρα, Μαριάννα, με ένα τεράστιο ψαλίδι, όπως θα μπορείτε να δείτε κι εσείς, να προσπαθεί να το κουρέψει. Να πούμε κλείνοντας ότι αντίστοιχο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί και για αύριο, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Μαρίνα Παπαδάκη, σε ευχαριστώ και σένα. Και πάμε τώρα στη Μαρία Αλεξάκη να μας πει για τις διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μαρίνα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, φαίνεται πως 2.000 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο του Παρισιού, πραγματοποιούν πορεία έπειτα από το κάλεσμα συνδικάτων αριστερών οργανώσεων. Και πρέπει να πούμε ότι το σύνθημά τους ήταν ενάντια στον Γολιάθ της οικονομίας, εννοώντας βέβαια την Γερμανία. 2.000 άτομα στο κέντρο του Παρισιού και άλλα 400 τουλάχιστον έχουν συγκεντρωθεί στη Μασσαλία, ενώ διαδηλώσεις γίνονται και σε άλλες γαλλικές πόλεις, Μαριάννα, όπως η Νάντι. Μαρία Αλεξάκη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε τώρα στο Γιώργο Παντελάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.